Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Σήμερα έχουμε έρθει να κάνουμε ένα πάρα πολύ διαφορετικό βίντεο, όμως από ό,τι έχετε συνηθίσει γενικώς να βλέπετε από μένα, ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα περίοδος, ειδικά στην εποχή των teenagers, στην εποχή των εφήβων γενικότερα. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί από εσάς, είτε είστε αγόρια είτε είστε κορίτσια, έχετε πάρα πολλές απορίες σχετιζόμενες με την περίοδο. Ακόμα και αν σας έχει έρθει η πρώτη περίοδος ή άμα δεν σας έχει έρθει καν, φαντάζομαι θα έχετε πολλές απορίες όπως είχα και εγώ όταν ήμουν μικρούλα. Έχω έρθει λοιπόν εδώ πέρα σαν μεγάλη αδελφή να σας πω την εμπειρία μου για την πρώτη φορά που μου ήρθε η περίοδος μου, να σας πω ένα τρομερό story time. Jesus! Να σας πω ορισμένα πραγματάκια για την περίοδο γενικώς, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά πάνω στο θέμα περίοδος, χωρίς ταμπού, χωρίς αηδίες και χωρίς περίοδος, τι είναι αυτό, αηδία, γιατί μιλάς για την περίοδο. Πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το mindset και από αυτήν γενικώς την νοοτροπία, για να μπορέσουμε γενικώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αποδεχτούμε την φύση του φίλου μας και γενικώς να απομυθοποιήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως να προβληματίζουν ορισμένες γυναίκες. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα μικρό story time του πώς μου ήρθε εμένα πρώτη φορά η περίοδος. Το θυμάμαι σαν χθες. Νομίζω θα πήγαινα βασικά τρίτη γυμνασίου, δηλαδή ήταν καλοκαίρι που είχα τελειώσει την Δευτέρα γυμνασίου. Εγώ γενικώς να ξέρετε, επειδή έχω άλλες τρεις μεγαλύτερες αδελφές, ήξερα πάνω κάτω το ότι κάποια στιγμή θα μου έρθει η περίοδος, αλλά δεν ήμουν ακριβώς σίγουρη του τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σου και στον οργανισμό σου όταν σου έρχεται η περίοδος. Ούτε για το πώς νιώθεις τις ημέρες εκείνες τις δύσκολες ημέρες που λέγανε και οι δικοί μου, ούτε το πώς σου έρχεται πρώτη φορά, ούτε το πόσες μέρες σου διαρκεί, δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Ήξερα μόνο ότι οι αδελφές μου, όταν είχαν αυτές τις δύσκολες τους μέρες, επειδή ήταν οι γυναίκες, πονούσανε, φορούσαν σερβιέτες και πέρανε αναλγητικά για να μην πονάνε. Οπότε ήμουν λίγο τρομαγμένη στη φάση ότι θα πονάει, θα πονάω κι εγώ, όπως πονάνε και οι αδελφές μου κτλ, κτλ. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι, θυμάμαι, ήμασταν εδώ πέρα στο σπίτι στην Αθήνα και ξαφνικά εμένα με πόνιγε η κοιλιά μου, αλλά νόμιζα ότι με πόνιγε η κοιλιά μου επειδή κάτι είχα αρρωστήσει, κάτι τέλος πάντων, δεν μου πήγαινε καν το μυαλό εμένα, ούτε καν. Ξαφνικά λοιπόν πηγαίνω στην τουαλέτα και βλέπω ότι είχα αίμα τέλος πάντων στο εσωρουχό μου. Φρίκαρα, φωνάζω μαμά! Εκείνη την ώρα η μητέρα μου όμως δεν ήταν στο σπίτι, γιατί δούλευε, η μητέρα μου δουλεύει σε νοσοκομείο και ήταν σε εφημερία 24 ώρες, οπότε έλειπε από το σπίτι, αν θυμάμαι καλά εκείνη τη μέρα. Ήταν όμως η μεγάλη μου αδελφή εκεί πέρα, η Γιάννα. Έρχεται η Γιάννα κατευθείαν στο μπάνιο και μου λέει: τι έπαθες, Μαριάννα? Και λέω: Γιάννα, κοίτα, έχω αίμα στο εσώρουχό μου. Πόσο μικρή ήμουνα, wow! Παίρνει κατευθείαν η αδελφή μου τηλέφωνο τη μητέρα μου και τη λέει: μαμά, η Μαριάννα, τη ήρθε η περίοδος της Μαριάννας. Η μάνα μου δεν ξέρω καν τι της είπε στο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Προφανώς το έχουν ξαναζήσει αυτό το έργο και με τις άλλες μου αδελφές, οπότε δεν φρικάρανε πάρα πολύ. Αλλά εγώ ήταν κάτι το οποίο ζούσα πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν είχα ακούσει κανένας αλλού την εμπειρία από φίλες μου από το δημοτικό. Ποτέ, πουθενά δεν είχα ακούσει τίποτα σχετιζόμενο με την περίοδο. Οπότε μου ήρθε λίγο ξαφνικό, άρχισα να κλαίω, γιατί η αδελφή μου εκείνη την ώρα μου έλεγε: τώρα σημαίνει ότι έχεις γίνει γυναίκα. Μισό να πιω λίγο νερό. Μου έλεγε λοιπόν ότι τώρα έχεις γίνει γυναίκα, τώρα πρέπει να προσέχεις. Βέβαια, φυσικά δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς όταν σας ήρθε η περίοδος ή αν οι δικοί σας τους το κάνανε κτλ, κτλ. Υποτίθεται όταν σου έρχεται η περίοδος, σε χαστουκίζουνε, λέει, για να είσαι φρόνιμη. Δεν ξέρω πού έχει προέρθει αυτό, αλλά σε μένα το κάνανε. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πάρα πολύ πολύ λόγο, εγώ θυμάμαι ήμουν πολύ και αγχωμένη εκείνη τη μέρα, στεναχωρημένη πάρα πολύ, σε φάση έκλαιγα. Και έκλαιγα γιατί ήταν καλοκαίρι και έλεγα τώρα δεν θα μπορώ να κάνω μπάνιο στη θάλασσα όποτε θέλω και τα λοιπά και τα λοιπά, και έλεγα, θυμάμαι, στην αδελφή μου τότε. Δηλαδή κάθε μήνα θα έχω αυτό το πράγμα για μια εβδομάδα. Το θυμάμαι και γελάω. Και μου λέει η αδελφή μου: ναι, αλλά μπορεί στην αρχή να σου φαίνεται λίγο περίεργο και λίγο δύσκολο και λίγο άσχημο, αλλά μετά θα το συνηθίσεις και θα δεις ότι θα το αγαπάς κιόλα. Σε γενικές γραμμές να ξέρετε ότι η περίοδος η πρώτη έρχεται στα κοριτσάκια 10 έως 16 ετών. Κατά μέσο όρο δηλαδή είναι γύρω στα 12 έτη. Αλλά είναι απλά μια εκτίμηση. Ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία τους ήρθε 18 χρονών η περίοδος. Ξέρω και επίσης και μια κοπέλα, η οποία κοπέλα τους ήρθε, παιδιά, η περίοδος 10 χρονών. Οπότε είναι απλά μια εκτίμηση, μια κλίμακα. Anyway, αυτό ήταν λοιπόν ένα story time της πρώτης φοράς που μου ήρθε πρώτη φορά ever περίοδος στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο. Θυμάμαι ότι αγχωνόμουν πάρα πολύ το πώς θα είναι τα παιδιά στο σχολείο, αν θα το καταλάβει κανένας, τι θα μου πούνε. Ειδικά τα αγόρια, ντρεπόμουν πάρα πολύ ακόμα να μιλήσω σε αγόρι, αν είχα περίοδο. Πράγμα πάρα πολύ λάθος. Θυμάμαι λοιπόν, πρώτη μέρα στο σχολείο για τρίτη γυμνασίου, εγώ μια μέρα πριν είχα αδιαθετήσει, οπότε θα είχα περίοδο την πρώτη μέρα στο
σχολείο. Και ήμουν λοιπόν αγχωμένη, πάρα πολύ θυμάμαι το προηγούμενο βράδυ, και έκανα συνέχεια σκέψεις για το αν θα το παρατηρήσει κανείς, για το τι θα μου πούνε. Γενικώς για πράγματα τα οποία τώρα ούτε καν που τα σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Κατανοώ ότι για πάρα πολλούς από εσάς αυτό ίσως είναι ένα άγχος, αλλά και για μένα ήταν, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι. Μεγαλώντας θα καταλάβετε ότι είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό, ότι έτσι έχετε γεννηθεί, αυτή είναι η φύση του σώματός σας και είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Και ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε όλοι, άντρες, γυναίκες. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι δεν βλέπουν την περίοδο με καλό μάτι και πάρα πολύ κακώς. Το καλό με μένα ήταν ότι στο σχολείο το οποίο πήγαινα, περίπου ταυτόχρονα όλες οι κοπέλες που κάναμε παρέα μας ήρθε περίοδος περίπου το ίδιο καλοκαίρι. Θυμάμαι με την κολλητή μου, την είχα πάρει τηλέφωνο την επόμενη μέρα και της λέω: Ερμίνα, μου ήρθε περίοδος. Ερμίνα την έλεγαν. Μου ήρθε περίοδος, έγινε αυτό. Ήταν έτσι, ένιωσα έτσι, πόνεσα εκεί. Δεν πονάει τελικά όσο μου λέγανε οι αδελφές μου ότι πονάει, γιατί κάθε περίοδος είναι διαφορετική στον κάθε άνθρωπο και το πώς το νιώθει εκείνος. Και γενικώς υπήρξε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση ανάμεσα στην παρέα που βρισκόμουν τέλος πάντων σχετιζόμενη με την περίοδο. Το θετικό είναι ότι στην όλη κατάσταση είχα και τα αδέλφια μου για να με συμβουλεύουν και να μου λένε, μου μάθανε πώς να φοράω τη σερβιέτα μου σωστά, μου μάθανε κάθε πότε πρέπει να αλλάζω σερβιέτα, μου μάθανε πώς να την τυλίγω τη σερβιέτα, φαντάσου. Μου μάθανε γενικώς πάρα πολλά πράγματα. Επειδή εμείς τότε δεν είχαμε σχεδόν νομίζω καθόλου ίντερνετ στο σπίτι, ναι, δεν είχαμε βάλει καν ίντερνετ στο σπίτι. Εσείς όμως που έχετε πλέον πρόσβαση ελεύθερη στο ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε στο alwaysteens.gr. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα σχετιζόμενα με την περίοδο. Θα σας έχω link από κάτω για οποιονδήποτε θέλει να τσεκάρει διάφορα πραγματάκια. Άπειρες συμβουλές για εσάς τους εφήβους, ειδικά για εσάς που σας έρχεται πρώτη φορά περίοδο ή που είστε, ας πούμε, πολύ μικροί και έχετε περιέργεια να δείτε τι ακριβώς είναι η πρώτη περίοδος. Υπάρχουν άρθρα που σου μαθαίνουν πώς να μετράς τον κύκλο σου. Υπάρχουν άρθρα τα οποία σε ενημερώνουν για το πώς θα είναι η πρώτη φορά που θα σου έρθει περίοδος. Ποια είναι τα συμπτώματα που έχει ένας άνθρωπος όταν του έρχεται περίοδος ή λίγο πριν του έρθει περίοδος. Επίσης υπάρχουν μύθοι και αλήθειες γύρω από την περίοδο που όταν διάβασα το συγκεκριμένο για τους μύθους και τις αλήθειες. Έπεσα λίγο από τα σύννεφα γιατί πολλούς από αυτούς τους μύθους εγώ τους πίστευα. Είδες που τελικά όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις. Αυτό είναι το καλό. Εμείς δεν είχαμε τέτοια στην εποχή μας. Και για όποιον γονιό μπορεί να βλέπει αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα και για εσάς. Ένα πάρα πολύ καλό άρθρο είναι εκείνο το οποίο σας λέει πώς να υποστηρίξετε το παιδί σας στην εφηβεία γενικώς. Άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο διάβασα παιδιά στο alwaysteens.gr είναι το πώς να μιλήσουν οι γονείς στα παιδιά, στα αγοράκια παιδιά τους και πώς να τους εξηγήσουν τι ακριβώς είναι η περίοδος. Και φυσικά στο ίδιο site μπορείτε να βρείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της Always, όπου είναι και ο χορηγός σημερινού μας βίντεο. Αυτές εδώ λοιπόν είναι οι Always Platinum, οι οποίες είναι σούπερ απορροφητικές, έχει μέσα 14 σερβιέτες και η απορροφητικότητά τους είναι τόσο καλή και είναι τόσο άνετες που τις φοράω από την πρώτη μέρα της περίοδου μου μέχρι και την πέμπτη. Είναι τα μωρά μου. Άλλο ένα πολύ shocking story time το οποίο έχω να σας πω, είναι κάτι το οποίο μου έχει συμβεί και μπορώ να πω ότι με έχει στιγματίσει ίσως. Ναι, με έχει στιγματίσει, όχι, ίσως σίγουρα. Εγώ τις πρώτες φορές τις οποίες είχα περίοδο, λοιπόν, δεν ήμουν ακόμα 100% σίγουρη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι ρούχα πρέπει, σε εισαγωγικά πάντα το πρέπει, να φοράς. Γιατί τότε η αλήθεια είναι ότι απλά ντυνόμασταν όπως να είναι, βγαίναμε όπως να είναι και τελείωνε η υπόθεση. Δεν θα καθόμουν δηλαδή να ασχοληθώ με το τι παντελόνι θα φορέσω, τι χρώμα παντελόνι θα είναι αυτό το οποίο θα φορέσω, αν θα είναι φόρμα, αν θα φαίνεται στο ρούχό μου, αν θα φαίνεται η σερβιέτα μου. Δεν ασχολιόμουν καθόλου με αυτά τα ζητήματα. Μια μέρα λοιπόν πηγαίνω στο σχολείο με άσπρο τζι. Και ήταν και η μέρα που ήμουν δεύτερη μέρα της περίοδου μου. Φυσικά και φορούσα σερβιέτα, εννοείται αυτό. Αλλά κάτι πήγε λίγο λάθος, νομίζω, εκείνη τη μέρα. Είχα πάρα πολύ ροή γενικώς. Όταν μου πρωτοήρθε η περίοδος, είχα πάρα πολύ ροή γενικώς. Με τα χρόνια άρχισε να μειώνεται η ροή και άρχισε να σταθεροποιεί το κύκλος μου κατευθείαν ακριβώς στις 28 μέρες. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, λερώθηκε το άσπρο μου το παντελόνι, να σου πω την αλήθεια. Με αίμα. Το θυμάμαι σαν χθες, παιδιά. Εκείνη την ώρα ένιωσα μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή, να σου πω την αλήθεια, γιατί σηκώθηκα από την καρέκλα και μου λέει η κολλητή μου που καθόταν δίπλα μου: Μαριάννα, έχεις λερωθεί με αίμα, έχεις λερωθεί. Πηγαίνω λοιπόν κατευθείαν στην τουαλέτα, όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, δεν είχα μαζί μου ούτε ζακέτα ούτε τίποτα για να κρύψω το αίμα που υπήρχε στο παντελόνι μου, με αποτέλεσμα να με δουν σχεδόν όλοι από το σχολείο με το αίμα στο παντελόνι μου. Φυσικά και θα υπάρξουν και εκείνοι και εκείνες, βέβαια, άντρες, γυναίκες που θα σε κοροϊδέψουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν θα τους απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι μια φυσιολογική λειτουργία του σώματός σου. Αν κάποιος γυρίσει και σε κοροϊδέψει για το γεγονός ότι έχεις περίοδο, αρχικά δεν ξέρει πώς λειτουργεί η περίοδος. Δεν ξέρει το ότι η περίοδος είναι αυτή η οποία ουσιαστικά σε κάνει να περνάς στο επόμενο στάδιο της ζωής σου. Έτσι λοιπόν θυμάμαι ότι έτσι όπως περπατούσα στο διάδρομο για να πάω στην τουαλέτα,
Πολλοί γελάγανε, χαζογελάγανε βασικά. Χουχουχουχουχου. Έρχεται λοιπόν μια κοπέλα και με σκουντάει και μου λέει: Μαριάννα, σου ήρθε περίοδο, συγχαρητήρια! Και το έκανε λες και ήταν ένα big deal, λες και είχα κερδίσει τον Τζόκερ. Χάρηκα τόσο πολύ με την αντίδρασή της. Την κοπέλα δεν την ήξερα καλά, ήταν από άλλο τμήμα, δεν κάναμε πολύ παρέα. Χάρηκα τόσο πολύ, μου έδωσε τόσο δύναμη και τόσο αυτοπεποίθηση. Πολύ καλή κοπέλα. Χρειαζόμαστε κοπέλες σαν και αυτές. Και να φωνάζει όλο το διάδρομο: Συγχαρητήρια, Μαριάννα, συγχαρητήρια, σου κέρδη περίοδο, μπράβο, κορίτσι μου, και κάτι τέτοια να λέει. Τέλος πάντων, εμένα με έκανε πολύ να χαρώ γενικώς η όλη κατάσταση εκείνη. Από τότε λοιπόν και την αντίδραση της συγκεκριμένης κοπέλας πήρα πάρα πολύ δύναμη. Να σου πω και κάτι λέω στην τελική: όποιος δεν το καταλάβει ότι είναι κάτι το φυσιολογικό, γιατί μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, δηλαδή είτε είσαι 15, είτε είσαι 25, είτε 35 χρονών, μπορεί να σου συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορείς να λερωθείς από την περίοδό σου, είναι απολύτως φυσιολογικό. Όποιος λοιπόν δεν το καταλάβει ότι είναι φυσιολογικό, κακό δικό του στην τελική, να σου πω την αλήθεια. Το καλό λοιπόν γενικώς είναι ότι ξέρω άπειρες περιπτώσεις στις οποίες κοπέλες που είχαν περίοδο και είχαν λερωθεί, τις κορυδεύανε πάρα πολύ. Μιλάμε για πάρα πολύ και απορώ για ποιον λόγο να κορυδέψει έναν άνθρωπο για κάτι τέτοιο. Όλες τις ώρες λέω, ας μπούμε και λίγο στη θέση του άλλου ανθρώπου γενικότερα. Καλό θα είναι λοιπόν να είμαστε λίγο ευγενικοί με τον κάθε άνθρωπο. Καλό θα είναι να καταλαβαίνουμε το οτιδήποτε φυσιολογικό και να μην κορυδεύουμε κανέναν γι' αυτό. Ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν είναι στα πλαίσια του δικού μας φυσιολογικού, δεν πάει να πει ότι είναι διαφορετικός και ότι πρέπει να τον κορυδέψουμε γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να μπει έτσι ένα τέλος στο άγχος των κοριτσιών όταν τους έρχεται η περίοδος, τι θα πούν οι άλλοι, πώς θα το δουν οι άλλοι, αν θα καταλάβουν οι άλλοι το οτιδήποτε. Και στη τελική να σου πω και κάτι, να καταλάβουν. Είναι πολύ φυσιολογικό, πολύ normal και δεν θα έπρεπε καμία κοπέλα να ντρέπεται επειδή της έχει έρθει περίοδος ή επειδή έχει περίοδο τη συγκεκριμένη μέρα ή ακόμα επειδή έχει λερωθεί το παντελόνι της με αίμα. Πραγματικά έχει συμβεί σε όλες μας αυτό το πράγμα. Σε όλες μας. Θέλω να με δείτε λοιπόν στο σημερινό μας βίντεο όπως έβλεπα εγώ τις μεγαλύτερες μου αδελφές που με συμβουλεύανε για το θέμα της περίοδου μου. Άλλο ένα πάρα πολύ αστείο φυσικά περιστατικό ήταν το κλασικό, νομίζω ότι όλες οι κοπέλες ντρεπόμασταν να πάρουμε τη σερβιέτα από την τσάντα μας, καλή ώρα, και έτσι όπως είναι να πάμε στην τουαλέτα κρατώντας την στο χέρι. Θυμάμαι ότι και εγώ στην αρχή ντρεπόμουν πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Την έβαζα μέσα στο παντελόνι μου, την έκρυβα, την έβαζα στην τσέπη μου. Γενικώς δεν ήθελα να το βλέπουν ότι πάω στην τουαλέτα για να αλλάξω σερβιέτα. Δεν το πιστεύω! Πάει τουαλέτα για να αλλάξει σερβιέτα. Το ξεπέρασα λοιπόν αυτό με τα χρόνια. Μου πήρε λίγο καιρό. Μου πήρε λίγο καιρό. Αλλά το ξεπέρασα γιατί στην τελική βλέπω ότι και άλλες κοπέλες το κάνουν αυτό το πράγμα. Χωρίς απλά να σου νοιάζει τίποτα. Την ώρα του μαθήματος σηκώνω το χέρι. Κύριε, μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Φυσικά να πάω στην τουαλέτα, παιδί μου λέει. Ο άνθρωπος τι θα έλεγε, δεν θα την άφηνε να πάει τουαλέτα. Και κανονικότητα χωρίς καθόλου ντροπές και χωρίς καθόλου άγχος. Πέραν τη σερβιέτα κανονικότατα από την τσάντα του, τη βγάζανε και περπατάγανε στο διάδρομο και πηγαίνανε να αλλάξουν σερβιέτα. Και λέω, ρε φίλε, τελικά είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και δεν ξέρω γιατί ενώ οι άλλοι δεν ντρέπονται, ντρέπομαι εγώ για να το κάνω αυτό το πράγμα. Γενικώς δεν ξέρω γιατί να ντραπείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και καλά για να μην δει ο άλλος ότι έχεις περίοδο, το κρατάμε κρυφό μυστικό, τύπου είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβουμε. Όχι φυσικά, για μία ακόμη φορά είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως δεν θα κρύβεις το νέο σου κούρεμα ή το νέο σου χρώμα μαλλιού ή τα καινούργια σου νύχια. Έτσι λοιπόν δεν είναι ανάγκη να κρύβεις και ότι έχεις περίοδο και να καταπιέζεσαι ουσιαστικά να μην το καταλάβει κανείς. Το ξεπεράσαμε λοιπόν και αυτό. Μια φορά λοιπόν θυμάμαι πήγα να σηκωθώ για να πάω στην τουαλέτα και έτσι όπως πήρα τη σερβιέτα από την τσάντα μου για να μπορέσω να τη βάλω γρήγορα στην τσέπη να μην τη δει κανένας, πέφτει η σερβιέτα κάτω. Κοίταξε, την είδα απλά ο διπλανός μου, ο συμμαθητής μου, ο οποίος ήταν και καλό παιδάκι, δεν αντέδρασε πολύ άσχημα. Απλά το κοίταγε με μια απορία σε φάση, αυτό τι είναι. Μην νόμιζε ότι έκανε και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Δεν ήξερε τι ήταν, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω κάπως έτσι πήγε η φάση. Εγώ όμως ντράπηκα εκείνη την ώρα πάρα πολύ. Κατευθείαν να την πιάσω, να τη σηκώσω, να τη βάλω κατευθείαν στην τσέπη μου, να μην το δει κανείς άλλος. Ντράπηκα χωρίς λόγο, απλά. Ιστορίες που θα έχω να λέω πραγματικά μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Άρα λοιπόν, ενημερώσου και εσύ για το τι ακριβώς είναι η περίοδος, πότε σου έρχεται, ποια είναι τα συμπτώματα τέλος πάντων. Και αν είναι να κρατήσεις κάτι από αυτό το βίντεο, είναι να μην νιώθεις ποτέ άσχημα για την περίοδό σου, ούτε μια στιγμή, το οποιοδήποτε συμβάν και να σου συμβεί, είτε στο σχολείο, είτε εκτός σχολείου, στη βόλτα σου, στο σπίτι σου, να μην νιώσεις ποτέ άσχημα για την περίοδό σου, να μιλάς για αυτήν και τις εμπειρίες σου με την περίοδο με αυτοπεποίθηση και όχι με ντροπή. Γιατί και η περίοδος, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι ένα θαύμα της φύσης το οποίο συμβαίνει στον οργανισμό σου. Κάθε μήνα για μία εβδομάδα μπορείς να το πάρεις έτσι. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά την Always που ήταν ο χορηγός του σημερινού μας βίντεο που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να μιλήσω ανοιχτά σε εσάς για τις εμπειρίες δικές μου με την πρώτη μου περίοδο, για δύσκολες εμπειρίες και στιγμές που πέρασα στο σχολείο μου με την περίοδο. Και για να σου ανοίξω την καρδούλα μου και να σου πω να μην τρέπεσαι για απολύτως
τίποτα πάνω σου, είτε είναι στο σώμα σου, είτε στον οργανισμό σου, είτε στην εξωτερική σου εμφάνιση, να μην τρέπεσαι για απολύτως τίποτα. Αυτή είσαι, πρέπει να είσαι περήφανη για αυτό που είσαι και να μην ακούς σκληρά σχόλια και απόψεις αλλωνών, οι οποίοι στην τελική απλά δεν σκέφτονται όταν λένε ορισμένα πράγματα. Όχι, περίμενε! Πριν φύγεις, γιατί σε πρόλαβα, θέλω να πιστεύω, θέλω να σε παρατρύνω να μου γράψεις και εσύ στα σχόλια για την εμπειρία σου με την πρώτη σου περίοδο. Μπαίνεις και εσύ λοιπόν με το σχολείο σου αυτόματα σε διαγωνισμό για να κερδίσεις το Huawei MatePad Tab 8, το οποίο είναι 18 ιντσών. Ναι, το έχω ψάξει. 16 GB μνήμη και σε μια απόχρωση τέλεια σκούρο μπλε, deep sea blue. Ένα μπλε, σκούρο μπλε. Και να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά φυσικά την Always, η οποία σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το tablet και να βρίσκεις όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές που ανέφερα και χίλιες εκατοντάδες ακόμα, τις οποίες δεν έχω καταφέρει να ενώσω και να πω μέσα σε ένα βίντεο. Συνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε εμείς τώρα. Συνεχίστε. Μέχρι την επόμενη φορά, να μην ξεχάσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει σένα και μόνο σένα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Φιλάκια!